το σπίτι γνωστού γιατρού των Χανίων παραβίασαν χθες τη νύχτα άγνωστοι δράστες με κίνητρο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τη ληστεία. Ήταν λίγο μετά τις 11:30 όταν δύο άντρες φορώντας κουκούλες εισέβαλαν στο σπίτι που βρίσκεται σε περιαστική περιοχή και ακινητοποίησαν τον 76χρονο γιατρό και την 75χρονη σύζυγό του, τους οποίους μάλιστα φέρονται να έδεσαν. Προβληματίζει. Δεν είναι πράγματα που πρέπει να γίνονται αυτά και θα πρέπει να λάβει δράση η αστυνομία. Και όλοι πρέπει να προσέχουμε και να κλειδώνουμε και να είμαστε πιο ασφαλείς, γιατί αλλιώς δεν έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Οι δράστες πήραν το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και διέφυγαν, ενώ οι ιδιοκτήτες του σπιτιού επικοινώνησαν άμεσα με την κόρη τους. Εκείνη ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, καταγγέλλοντας πως οι γονείς της έπεσαν θύματα ληστείας. Οι παθόντες, για προσωπικούς ενδεχομένως λόγους, δεν προέβησαν σε καταγγελία. Ωστόσο, η υπόθεση ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων αξιολογούν τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Πρέπει να προσέχουμε όλοι. Θεωρείτε ότι εύκολα μπορεί να παραβιαστεί ένα σπίτι την ώρα μάλιστα που είναι μέσα ιδιοκτήτες? Ναι, πολύ εύκολα θεωρώ, γιατί και εμένα πέρυσι μου παραβιάσαν το σπίτι ενώ δεν ήμουν εκεί. Οπότε είναι πολύ εύκολο. Μία ημέρα πριν, άγνωστοι είχαν θανατώσει με φόλες τα δύο σκυλιά του ζευγαριού που βρίσκονταν στον αύριο χώρο του σπιτιού. Εκτιμάται ότι τα δύο περιστατικά σχετίζονται άμεσα.